Στα μαθηματικά εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Ποια ήταν η δυσκολία των θεμάτων? Για Χανάς, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ορεστιάδα με επιτυχία και πρωτότυπες ιδέες. Πρώτο ροκ φεστιβάλ στην Ορεστιάδα. Ποιος το διοργανώνει και πότε θα διεξαχθεί? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 4 Ιουνίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Στα μαθηματικά εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου παίρνουν τη σκυτάλη οι υποψήφοι γενικών λυκείων που θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, μαθηματικά για τις ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και βιολογίας για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Μετά τη σημερινή εξέταση, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν την 3η 7 Ιουνίου στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας των αρχών οικονομικής θεωρίας, των δικτύων υπολογιστών και των αρχών βιολογικής γεωργίας. Σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Μία εκτίμηση για τα θέματα, τις δυσκολίες και κατά πόσο ήταν αναμενόμενα έκανε η μαθηματικός Ζήνα Ζάχαρη. Ο σχολιασμός για τα θέματα τα φετινά των μαθηματικών στα επαγγελματικά λύκεια ήταν σχετικά αναμενόμενος, έχοντας κάποια παγίδα την οποία θα την αναλύσω καθώς θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Στο πρώτο θέμα η απόδειξη η οποία έπεσε ήταν από τις αναμενόμενες, από τις σταθερές, μία από όλες οι οποίες ήταν στα σως. Το ίδιο και ο ορισμός, όπως και τα σωστό λάθος. Δηλαδή θεωρώ ένας μαθητής ο οποίος είχε διαβάσει τη θεωρία θα μπορούσε άνετα να πιάσει τις πρώτες 25 μονάδες από το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα επίσης ήταν από το κομμάτι στατιστικής. Εννοείται ήταν αναμενόμενο γιατί τα δύο τελευταία χρόνια αυτό το κομμάτι της ύλης ήταν εκτός, οπότε από τη στιγμή που μπήκε περιμέναμε ότι θα πέσει. Μπορώ να πω όμως ότι στο Β3 ερώτημα υπήρχε μία πονηριά, θα έλεγα εντάξει, δεν θεωρώ ότι θεωρείται δύσκολο, αλλά ως συνήθως στο κομμάτι της στατιστικής είτε είμαστε στο γενικό λύκειο είτε στο επαγγελματικό, όταν έχουμε ρίζες υπήρχε μία διευκρίνηση το πώς υπολογίζεται αυτό. Τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση έβγαινε ο ρυθμός ρίζα 50, στον οποίο τα παιδιά έπρεπε να τον αναλύσουν με έναν μαθηματικά ιδιαίτερο τρόπο για να μπορέσουν να πάρουν τις μονάδες. Που σημαίνει ότι τα παιδιά περιμέναν κάτι άλλο, οπότε θα μπορούσαν άνετα να κολλήσουν στην αιτιολόγηση του ερωτήματος και το μειονέκτημα ήταν ότι αυτό έδινε γύρω στις 11 μονάδες. Οπότε σημαίνει ότι ένας άριστα προετοιμασμένος μαθητής που ήθελε να πιάσει το 100% κατευθείαν έπεφτε. Τώρα, το τρίτο θέμα ήταν πάνω στις συναρτήσεις, αναμενόμενο, τα ερωτήματα βατά και τα αποτελέσματα καλώς διατυπωμένα. Και στο δέλτα θέμα, ενώ ήταν ένα κομμάτι της στατιστικής, το οποίο είχε τις λεπτομέρειες, ήταν και αυτό αναμενόμενο, γιατί επίσης άνοικε σε εκείνη την κατηγορία που προανέφερα στο δεύτερο θέμα, το οποίο δεν εξετάστηκε τις δύο τελευταίες χρονιές. Θεωρώ ότι οι καλοί προετοιμασμένοι και ψύχρεμοι μαθητές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές αυτοί που εξετάζονται φέτος στην τρίτη λυκείου δεν έχουν εξεταστεί τις προηγούμενες χρονιές για να έχουν την εμπειρία και να μπορούν να προσαρμόζουν την ψυχολογία τους στο κομμάτι των εξετάσεων, το οποίο είναι το σημαντικότερο απ' όλα, όχι τι γνωρίζω, αλλά πόσο προετοιμασμένος είμαι ψυχολογικά να αντιμετωπίσω τις εκφωνήσεις και την ηρεμία μου. Αυτό, οπότε θεωρώ οι καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να γράψουν και άριστα. Επειδή ο ρόλος των γονιών είναι σημαντικός κατά την περίοδο των εξετάσεων, η κυρία Ζάχαρη ευχήθηκε οι γονείς να είναι ήρεμοι και να στηρίζουν τα παιδιά τους. Εμείς αυτό που έχουμε να ευχηθούμε είναι στους γονείς πάνω απ' όλα να στηρίζουν και να ψυχώνουν τα παιδιά τους, να τους δίνουν κουράγιο και δύναμη για αυτό το δύσκολο αγώνα, ότι αυτές οι εξετάσεις που έχουν στη ζωή τους είναι προσωρινές, γιατί η ζωή αργότερα έχει και δυσκολότερους αγώνες. Καλή επιτυχία στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Από την εμπειρία σας, κυρία Ζάχαρη, βλέπετε ότι τα παιδιά έχουν από το ευρύτερο περιβάλλον αυτή τη στήριξη, είναι η απόδοσή τους καλύτερη, πάνε με άλλη ψυχολογία, πάνε πιο συγκεντρωμένοι, αν δεν αμφισβητούνται. Εγώ θεωρώ ότι βασικά τα παιδιά, αυτό που εκλαμβάνω έτσι σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ότι υπάρχει μεγάλη αμηχανία, υπάρχει στρες και θεωρώ ότι και οι περισσότεροι γονείς δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Για το λόγο ότι παίρνουν μεγάλους βαθμούς στο γυμνάσιο για παράδειγμα και ξαφνικά πηγαίνουμε στο λύκειο, αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα
Και εκεί χάνεται αυτή η αξιολόγηση. Όπως επίσης έχεις ένα μαθητή ο οποίος μπορεί να είναι άριστος και ξαφνικά αξιολογείται η ζωή του μέσα από ένα τρίωρο διαγώνισμα επαναληπτικό. Θεωρώ αυτά θα έπρεπε λίγο κάπως να διαφοροποιηθούν και να αλλάξουν για να υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ορεστιάδα με επιτυχία και πρωτότυπες ιδέες είναι ο Γιαχανάς, ένα πιεστήριο ελαιούχων σπόρων. Η επιχείρηση που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια κρατάει υψηλά την ποιότητα, εμπλουτίζει συνεχώς τα είδη των προϊόντων που παράγει και διαθέτει στην αγορά. Μία επιχείρηση τρεβής σπόρων που δραστηριοποιείται στην Ορεστιάδα είναι ο Γιαχανάς. Όπως πολλές ομοειδείς επιχειρήσεις, επηρεάστηκε από τα γεγονότα του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης Τάσος Παπαδόπουλος, η έλλειψη ηλιελαίου υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο παρουσιάζεται. Σίγουρα ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ηλιέλαιο, όπως είναι το καλαμπόκι, όπως είναι οι διάφορες ζωοτροφές και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Όσο αφορά τώρα για την επάρκεια στο ηλιέλαιο, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο θέλουν να το παρουσιάζουν κάποιοι. Έχουμε, θεωρώ, επάρκεια στο ηλιέλαιο και σε 2-3 μήνες βγαίνει η καινούργια παραγωγή του ηλίανθου, οπότε δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Όπως ξέρετε, ο ηλίανθος βγαίνει κάθε μία φορά το χρόνο, οπότε αποθηκεύουμε κάποιο ποσοστό ηλίανθου για να έχουμε όλο το χρόνο. Αλλά υπάρχει και στο εμπόριο έξω που μπορούμε να αγοράσουμε. Σε πιο ακριβές τιμές βέβαια, αλλά υπάρχει. Πανελλαδικά παρατηρήθηκε για κάποιες ημέρες μόνο έλλειψη ηλιελαίου. Υπήρχε μία περίοδος 10-15 ημερών που ήταν πολύ αυξημένη ζήτηση του ηλίανθου, του ηλιελαίου. Όχι μόνο τοπικά, μιλάμε ότι με παίρνουν τηλέφωνο και από Γερμανία και από Ολλανδία για να κάνουμε εξαγωγές σε ηλιέλαιο. Μετά το 15ήμερο όμως έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα και έτσι τώρα πάμε σε μία νορμάλ περίοδο. Η τιμή έχει αυξηθεί γιατί έχει αυξηθεί και η πρώτη ύλη. Εμείς σαν επιχείρηση κάναμε το κουμάντο μας για μία συνηθισμένη χρονιά όπως οι άλλες, αλλά από την αύξηση του ηλιελαίου χρειάστηκε να αγοράσουμε πρώτη ύλη, η οποία λογικό είναι να είναι και πιο ακριβή. Σχεδόν στη διπλάσια τιμή. Η επιχείρηση διαθέτει το ηλιέλαιο και τα άλλα προϊόντα της, κυρίως στην ελληνική αγορά, και κάνει εξαγωγές στην Γερμανία. Την παραγωγή του ηλιέλαιου τη διαθέτουμε κυρίως στην Ελλάδα και λίγες εξαγωγές προς τη Γερμανία. Σαν επιχείρηση παράγουμε, βγάζουμε και το κολοκυθέλαιο που είναι από ντόπια κολοκυθόσπορα δικά μας. Παράγουμε το λινέλαιο, παράγουμε διάφορες πάστες, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, πάστα από φουντούκι, πάστα από αμύγδαλο, από κολοκυθόσπορο. Παράγουμε το γαϊδουράγκαθο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό λάδι για το σηκώτι. Ο δρόμος του σπαραγμού είναι το τίτλος του νέου βιβλίου της Στέλλας Καλέ, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μυθιστόρημα. Η συγγραφέας που έχει καταγωγή από τη Θράκη, ειδικότερα από την Καβύλη, από την πλευρά της μητέρας της, στο βιβλίο της αναφέρεται στην προσφυγιά στην Ανδριανούπολη, στο Κάραγατς και στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από τη ζωή και την εξέλιξη μιας γυναίκας, μιας οικογένειας που ήρθε αντιμέτωπη με τον ξυριζωμό, με τον πόνο, τις καθημερινές δυσκολίες, τον αγώνα για επιβίωση, το θάνατο δικών της, ξεκινώντας από το μηδέν σε ένα άλλο τόπο που έκανε πατρίδα της, κουβαλώντας πάντα ζωντανή τη μνήμη της γενέτειρας γης και ό,τι άφησε πίσω. Είναι μαζί μας η Στέλλα Καλέ, η οποία είναι σπούδασε αρχαιολογία, παιδαγωγική, είναι διδάκτρος της διδακτικής ιστορίας και εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλάει 5 ξένες γλώσσες και ασχολείται με την κεραμική. Πολλά ακόμη θα μπορούσα να πω, γιατί γνωρίζω τη Στέλλα από πολύ μικρή. Είναι μια πολύ αγαπημένη μορφή που θα είναι μαζί μας σήμερα. Καταρχήν, Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες να μιλήσουμε για το τελευταίο σου βιβλίο. Εγώ σε ευχαριστώ, Βέρα μου. Καλημέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας, στην αγαπημένη μου πόλη. Είναι το τρίτο σου βιβλίο. Το πρώτο ήταν «Έρωτος και αλάτι», «Έξτρα αλάτι ιστορίες αγάπης». Και τώρα βλέπω μια διαφορετική θεματολογία. Είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι λίγο στις προγονικές ρίζες της μαμάς κυρίως, της μητέρας. Ναι, της μαμάς. Της μαμάς, ναι. Και το βιβλίο, επειδή έχει έναν πολύ ξεχωριστό τίτλο, «Ο δρόμος του σπαραγμού», καταρχήν λίγο σοκάρεσε όταν το βλέπεις.
και διαβάζοντας βλέπεις μια ιστορία προσφυγιάς που έχει μέσα πολύ πόνο, που έχει αγωνία, που έχει αγώνα, που έχει θανάτους και έχει και επιβίωση, έχει και την αισιοδοξία στο τέλος. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις λίγο για το βιβλίο σου αυτό, από πού εμπνεύστηκες, τα στοιχεία αυτά και πολλά ιστορικά στοιχεία έχει μέσα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι μια ιστορία που παρόλο που είναι αληθινή, είναι μια ιστορία μιας οικογένειας που ξεκινώντας και ζώντας στην Αντριανούπολη και στο Κάραγατς ήρθαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών σε ένα χωριό έξω από την Οριστιάδα, στην Καβύλη. Η Καβύλη είναι τόπος καταγωγής της μαμάς μου. Πρόκειται για μια ιστορία που πράγματι τα περιέχει όλα αυτά που ανέφερες, αλλά νομίζω ότι όπως και όλοι οι πρόσφυγες στη ζωή όλων των προσφύγων, που όλοι εμείς που είμαστε από τον Εύρο ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά, ξέρουμε τι σημαίνει πολύ καλά αγώνας για επιβίωση. Είναι λοιπόν μια ιστορία που μας αφορά όλους. Δηλαδή μπορεί να είναι μια προσωπική ιστορία, αλλά έχει στοιχεία που αφορούν όλους τους ανθρώπους που έχουν ζήσει την προσφυγιά, που την κουβαλάνε μέσα τους, έχουν αυτό το τραύμα, το ανεπούλωτο των χαμένων πατρίδων μέσα τους και της επιβίωσης. Την ιστορία μου την είπε μια θεία μου, η οποία πρωταγωνιστεί και στο βιβλίο, ή μάλλον πρωταγωνιστεί η Φανή, και επειδή είναι μια ιστορία με πολλές ανατροπές, όπως είπες και εσύ πριν, τα έχει όλα. Έχει πόνο, έχει δυσκολίες, αλλά έχει και επιβίωση, έχει και αγώνα, έχει και συγχώρεση. Θεώρησα ότι είναι πολύ ωραίο να ακουστεί, να μαθευτεί στο ευρύ κοινό. Επειδή, Στέλλα, έμεινε ένα διάστημα μαζί σας η γιαγιά σου, η οποία είναι αδερφή της μιας από τις ηρωίδες. Είχες προσλαμβάνουσες τουλάχιστον προφορικές από τη γιαγιά για τη ζωή στο χωριό, γιατί είσαι μικρή, δεν τα πρόλαβες όλα αυτά. Και τα βιώματά σου, το διάστημα που έμεινε στο χωριό, βοήθησαν ώστε να δώσει αυτή την ρεαλιστική, αλλά και λυρική, θα έλεγα, εικόνα μερικές φορές στο βιβλίο σου. Βέρα μου, να σου πω ότι ακόμα μιλάμε θρακιώτικα στο σπίτι μας και δεν το λέω ως υπερβολή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εγώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στην Καβύλη ή ότι ζούσα ως τα 15 μου στην Οριστιάδα ώστε να έχω αυτές τις προσλαμβάνουσες. Στο σπίτι μας μιλάμε τα θρακιώτικα, τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι και όλες οι παραδόσεις που κρατάμε. Όπου και να είμαστε, θέλουμε να ακολουθούμε τα έθιμα. Η γιαγιά μου μιλούσε έτσι. Με τη γιαγιά μου, όσο ζούσα, έχει τώρα 3 χρόνια που έφυγε, σε συζητήσεις μας πάντα μιλούσαμε στα θρακιώτικα. Έτσι καταλαβαινόμασταν. Και ξέρεις, είναι κάτι που εγώ το αγαπώ πολύ. Δηλαδή, βλέπω ότι πολλοί πλέον τα χρησιμοποιούν για πλάκα να βιώνουν κάπως τα θρακιώτικα το τελευταίο διάστημα και μέσω social media, αλλά δεν σου το κρύβω ότι υπάρχουν μερικές λέξεις, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν τόσο ωραία στην κοινή νεοελληνική όσο με μία θρακιώτικη λέξη, που μπορεί να περιλαμβάνει μία θρακιώτικη λέξη πολλές έννοιες. Η γιαγιά μου όσο μεγάλωνε, τόσο περισσότερο μιλούσε για τα παλιά. Ήταν είναι χαρακτηριστικό τον άνθρωπο που μεγαλώνουν να γυρίζουν σε μια ηλικία που είναι η καλύτερη τους. Ακριβώς. Και δεν μιλάω για το διάστημα που παντρεύτηκε με τον παππού μου, που ήταν πολύ αγαπημένη, εσύ τους ξέρεις, και που έκανε παιδιά για εγγόνια. Μιλάω για τα πρώτα της χρόνια. Δηλαδή θυμότανε με λεπτομέρειες, ακόμη και τι φορούσε, πώς πήγαινε στο σχολείο, τι μαγείρευαν, ποιον χαιρετούσε. Και αυτές οι ιστορίες τις επαναλάβανε συχνά και ήταν με κάποιο τρόπο τις ζούσαμε κι εμείς. Όταν ξεκίνησα να γράφω την ιστορία της Φανής, πολλές φορές το μυαλό μου πήγαινε στη γιαγιά μου, όχι για να μου πει, να με βοηθήσει, αλλά να μου πει
Αυτή τι θα έλεγε σε εκείνη την περίπτωση, δηλαδή με ποια λέξη θα παρηγορούσε κάποιον ή πώς θα βίωνε ένα συνέστημα. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πολλοί άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των άσχημων καταστάσεων που ζούσαν. Ήξεραν με διαφορετικό τρόπο να επιβιώνουν. Σε εμάς όλα φαίνονται βουνό. Για εκείνους, επειδή έζησαν πολύ δύσκολα, τα αντιμετώπιζαν αλλιώς. Ήταν ένας κώδικας επιβίωσης που ξεπήδησε μέσα από την ανάγκη. Και η ντοπιολαλιά, όπως είπα προηγουμένως, ας πούμε, η ντοπιολαλιά βοηθούσε πάρα πολύ, πολλές φορές, στην καθημερινότητα. Και επειδή είδα στο βιβλίο σου, πέρα από, από τον πόνο που δίωσαν, με πόση διάθεση έκαναν, ας πούμε, τα έθιμα της Θράκης, μιλάς για τα 9 φαγητά, μιλάς για πράγματα. Αυτό ήταν παρηγορητικό για αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Φυσικά. Ότι συνέχιζε κάτι. Ακριβώς, είναι η συνέχεια της ζωής. Αν σκεφτούμε ειδικά το φαγητό, και αναφέρομαι σε αυτό συχνά στο βιβλίο, είναι αυτό που ενώνει τις οικογένειες. Σε ένα τραπέζι δεν θα καθίσεις να φας μόνος. Θα φέρεις την οικογένεια όσοι ζουν, θα φέρεις τους φίλους σου, αυτούς που αγαπάς, και εκείνα τα χρόνια έτρωγαν όλοι μαζί, τους έδαιναν οι γιορτές. Δεν θα ήταν ένα τραπέζι μόνο η πολύ στενή οικογένεια. Θα ήταν γιαγιάδες, παππούδες, θείοι, ξαδέρφια. Ή αν δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, θα περνούσαν να πούνε ευχές. Το φαγητό δένει, οι παραδόσεις δένουν. Εμείς τα 9 φαγητά τα κάνουμε ακόμη την παραμονή Χριστουγέννων, όπως και πολλές, πιστεύω, οικογένειες που ζουν μακριά από την Οριστιάδα. Όπως και θέλω να πω ότι το έθιμο που έχουμε στην Καβύλη που τραγουδάνε τα παλικάρια στο χωριό, το σαρχοντικό, εγώ δεν μπορώ αν δεν τα ακούσω. Δηλαδή μας παίρνουν πάντα οι φίλοι μας τηλέφωνο, οι συγγενείς μας τηλέφωνο και ακούμε αυτά τα δικά μας τα παραδοσιακά τα κάλαντα. Και αυτές τα προηγούμενα χρόνια, λόγω κορονοϊού που δεν έγινε, ήταν από τα πράγματα που μας έλειψαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που συνεχίζονται τα έθιμά μας. Και αυτό που είπες εσύ, γιατί με αυτό το πράγμα συνεχίζεται η ίδια η ζωή. Παίρνεις κουράγιο από αυτό, ότι έχεις ρίζες. Αυτό που ανέφερε στην αρχή, δηλαδή οι ρίζες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σου δείχνουν ότι κάπου ανήκεις. Αυτή η οικογένεια που στην οποία αναφέρεις, βέβαια οι απόγονοι υπάρχουν, ζουν στην Καβύλη. Ναι, ναι. Δείχνει και κάτι άλλο, Στέλλα, χωρίς να... δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή σου. Δείχνει και τη δύναμη της γυναίκας. Πάρα πολύ. Σε μια εποχή που η γυναίκα ήταν διαφορετικά, η θέση της γυναίκας ήταν στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, ήταν άλλη. Δείχνει όμως τη δύναμη της γυναίκας, γιατί μέχρι το τέλος της ήταν κατά κάποιον τρόπο αυτή που οδηγούσε την οικογένειά της. Ακριβώς. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες, και οι σύγχρονες και οι παλαιότερες, είχαν ανάστημα, αυτό που λέμε. Κρατούσαν την οικογένεια. Την κρατούσαν ως προς τη δουλειά. Δούλευαν. Κοίταζαν τα παιδιά. Τα έπαιρναν μαζί τους στα χωράφια. Έκαναν τις δουλειές του σπιτιού. Δούλευαν οπουδήποτε αλλού έβρισκαν. Προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την οικογένειά τους. Ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Δεν είχαν αυτή την ευκολία που έχουμε εμείς σήμερα του «δεν μου αρέσει αυτό, χωρίζω εύκολα» ή οτιδήποτε. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω με το τι έχουν περάσει. Έβγαιναν μπροστά, είχαν πρωτοβουλία. Ήταν γυναίκες τις οποίες μπορούσες να στηριχτείς στο λόγο τους. Ήταν αυθεντικές. Και οι σύγχρονες όμως είναι έτσι. Δουλεύουν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά ήταν πολλαπλή η ρόλη τότε και έπρεπε να ανταπεξέλθει η γυναίκα σε όλους αυτούς τους ρόλους. Και αντιπεξέρχονταν όλες, θα έλεγε κανείς, με περισσότερη ευκολία από ό,τι θα περίμενε κανείς, γιατί οι δυσκολίες ήταν περισσότερες από ό,τι είναι τώρα. Αλλά νομίζω ότι και οι σύγχρονες έχουν την ίδια αγωνιστικότητα, ανταπεξέρχονται σε πολλούς ρόλους καθημερινά και μια κοινωνία που ζητάει όλο και περισσότερα από τις γυναίκες.
Έτσι ακριβώς. Αλλά διαχρονικά η γυναίκα είναι πολύ δύναμη. Έχει πολύ δύναμη. Είναι, πράγμα. Ναι. Αυτό πάλι που μου έκανε πολύ εντύπωση, Στέλλα, είναι ότι μετά από κάποιο πολύ δυσάρεστο γεγονός και θανάτους, η ζωή συνεχιζόταν σαν να ήθελε να συνεχιστεί με πείσμα. Δηλαδή, ξαναέπαιρνε μπρος αυτή η οικογένεια που είχε περάσει αυτόν τον δρόμο της προσφυγιάς, του παραγμού, των θανάτων και ξανάρχιζε από την αρχή. Και μάλιστα η γέννηση των παιδιών έδινε αυτή την ελπίδα, πάντα τη δίνει η γέννηση των παιδιών, και παρέτεινε κατά κάποιο τρόπο την διάθεση για ζωή και για αγώνα. Ακριβώς έτσι είναι, Βέρα μου. Νομίζω ότι αν η συγκεκριμένη γυναίκα και όλες οι γυναίκες που βιώνουν μία απώλεια σταματούσε εκεί η ζωή τους, δεν θα υπήρχε αυτό που είπες εσύ, ελπίδα. Δεν θα υπήρχε το κουράγιο να συνεχιστεί η ζωή. Μπορεί μέσα η καρδιά της, η ψυχή της να ήταν μαυρισμένη, αλλά ήξερε πως ο πόνος της δεν θα έπρεπε να σταθεί εμπόδιο, ώστε οι υπόλοιποι με τους οποίους συναναστρεφόταν, η ζωή που συνεχίζεται είτε εμείς ζούμε είτε όχι, είτε πονάμε είτε όχι, να κάνουν και οι υπόλοιποι τη ζωή τους. Ξέρεις ότι ακόμη και αν εμείς χάνουμε έναν άνθρωπο δικό μας, η ζωή μας προσπερνά. Δηλαδή, αν εμείς μείνουμε στο παρελθόν και δεν συνεχίσουμε, η ζωή θα συνεχιστεί και χωρίς εμάς. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει η ιστορία της Φανής. Ότι παρόλο το δικό της πόνο, αυτή πηγαίνει παράλληλα με τη ζωή. Προχωράει μπροστά, μέχρι που ό,τι και να τη συμβαίνει, τώρα δεν θέλω να πω το τέλος της, γιατί δεν σταμάτησα. Να το πούμε, για να το διαβάσουν. Ναι, για να το διαβάσουν. Μέχρι το τέλος της, παρόλο που συναντά τόσες πολλές δυσκολίες, δεν σκοντάφτει. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το διάβασα, έτσι χωρίς να σταματήσω καθόλου. Πολλά στοιχεία μου θύμισαν και εμένα την προγονική μου ρίζα και φαντάζομαι και πολλούς, όχι μόνο στην Καβύλη. Και επειδή έχουμε κοινή συνισταμένη την Καβύλη, το αναφέρω. Πολλές λέξεις συντοπιχαλαλιάς τις άκουγα συνέχεια και φαντάζομαι και εσύ τις άκουγες. Τα πρόσωπα όπως περιγράφονται, η ενδυμασία, οι σχέσεις μεταξύ των συγγενών, όλα αυτά είναι τόσο ωραία και τόσο ζωντανά. Και στο τέλος βγαίνει και αυτή η ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί υπάρχουν νέα πρόσωπα που συνεχίζουν αυτή τη ζωή. Δεν θα τα πούμε όλα. Δεν θα τα πούμε γιατί πρέπει να γίνει, θα γίνει παρουσίαση, πρέπει να πούμε, στην Καβύλη, όπως είναι αυτονόητο από εκεί να αρχίσει, στις 21 Αυγούστου, και ενδέχεται, είμαστε στη διαδικασία, να γίνει και στην Ορθιάδα, στο μουσείο, γιατί η ζωή σου ήταν μοιρασμένη, τουλάχιστον εκείνη τα χρόνια, στην Καβύλη και στην Ορεστιάδα. Έχεις ακόμη φίλους. Είμαι μία από αυτούς τους φίλους. Και επειδή ευχαριστώ για αυτό. Κάνεις πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και ετοιμάς και την καταγωγή σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως αυτοί που πάνε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όχι όλοι, όταν τους ρωτάς, λένε είμαι από την Αθήνα, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Και μετά ψάχνεις τη ρίζα και λες, είμαστε και χωριανοί. Είμαστε και σε χωριανοί. Αυτό το τιμάς. Εγώ βέβαια θέλω να το πω εις βάρος του πατέρα μου, ο οποίος έχει καταγωγή από Θεσσαλονίκη. Δηλώνω παντού ότι είμαι Ευρύτισσα, ότι είμαι Ορεστιαδίτισσα. Και μάλιστα κάποια στιγμή σε μια έρευνα που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο με διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν την ταυτότητα. Και καταλήξαμε ότι από όλες τις ταυτότητες που έχω, δηλαδή την ταυτότητα του φίλου μου, ότι είμαι γυναίκα. Ταυτότητα από που κατάγομαι. Την εθνική μου ταυτότητα, ότι είμαι Ελληνίδα, κατέληξε ότι αυτή που πραγματικά αγαπώ και έχω μέσα μου αυτή τη λαχτάρα, είναι η Θρακιώτικη. Ίσως είναι τα βιώματα. Τα βιώματα είναι, και τα νομίζω ότι είναι τα βιώματα, αλλά υπάρχει και κάτι ξεχωριστό στον Εύρο, δεν το λέω αυτό για να ευλογήσω τα γένια μας λόγω της καταγωγής. Είναι κάτι που πραγματικά το νιώθω και το νιώθω γιατί μπορώ να συγκρίνω, γιατί έχω ζήσει και αλλού. Είναι αυτή η αγάπη που δείχνουν οι Ευρύτες στον κόσμο. Είναι ξεχωριστοί άνθρωποι οι Ευρύτες. Ίσως σε αυτό οφείλεται και η προσφυγική τους καταγωγή. Ότι επειδή πέρασαν δύσκολα,
ξέρουν να δίνουν απλόχερα την αγάπη τους. Είναι άκρος φιλόξενοι και γεμάτοι από αγάπη που τη δίνουν απλόχερα. Αυτό θα κρατήσω, Στέλλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα, η διαπίστωση μάλλον, και από τον δρόμο του σπαραγμού, που είναι το βιβλίο σου, ο τίτλος του βιβλίου, να ελπίσουμε ότι είναι μπροστά μας ο δρόμος της ελπίδας. Αμήν. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Να είστε καλά. Το πρώτο ροκ φεστιβάλ διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών και Βετεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας για 2 ημέρες, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου. Στο φεστιβάλ με την ονομασία First Odysseus Rock Festival Ορεστιάδας 2022, που θα διεξαχθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, θα συμμετέχουν ροκ συγκροτήματα της περιοχής αλλά και της κεντρικής μουσικής σκηνής της χώρας. Φεστιβάλ με την επωνυμία Πρώτο Ροκ Φεστιβάλ Οδρύσσες Ορεστιάδες 2022 διοργανώνει η ΕΒΟΠ. Είναι το πρώτο φεστιβάλ που διοργανώνει η Ένωση και όπως ανέφερε ο πρόεδρος Χρήστος Τζομπανίδης, η διοίκηση φιλοδοξεί να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός. Φέτος γενιάσουμε ένα καινούριο θεσμό, πιστεύουμε να γίνει θεσμός και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Είναι το πρώτο Ροκ Φεστιβάλ, το Οδρύσσες Ροκ Φεστιβάλ. Ο όρος Οδρύσσες, τον ξέρουμε όλοι μας, είναι ο αρχαίγονος όρος των κατοίκων της ευρύτερης εδώ περιοχής. Πιστεύουμε ότι ήταν ένα έλλειμμα όσον αφορά, κάτι έλειπε δηλαδή όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτό το είδος της μουσικής και αυτό το είδος της εκδήλωσης, δηλαδή ποιο, το φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ ξέρουμε ότι πάντα είχαν απήγηση στον κόσμο, ειδικά τώρα που τα στερηθήκαμε 2 χρόνια, με την πανδημία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα θεσμό. Αποφασίσαμε να το κάνουμε στην πλατεία έτσι ώστε να βοηθήσουμε την εστίαση γενικότερα να λειτουργήσει, να δουλέψει και αυτή. Γιατί και αυτοί υπέστησαν αυτά που υπέστησαν στην περίοδο της πανδημίας. Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν ερασιτεχνικά και επαγγελματικά ροκ συγκροτήματα, μεταξύ αυτών και γνωστά και καταξιωμένα μουσικά σχήματα στην Ελλάδα, όπως είναι τα Υπόγεια Ρεύματα. Το Rock Festival θα συμμετάσχουν αρκετά ονόματα. Έμφαση θέλουμε να δώσουμε, όπως και ο πρώτος Άρδας, τον οποίο είχα τιμή να συμμετάσχω και σαν αρωγός και σαν μουσικός, να δώσουμε βάση δηλαδή και σε ευρύτικα σχήματα και όντως υπάρχουν από όλο τον Εύρο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Στελιά, παρουσίες. Το όνομα το οποίο θα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, που είναι τα πρώτα ονόματα δηλαδή, είναι τα Υπόγεια Ρεύματα, το γνωστό ροκ συγκρότημα που άφησε ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή. Εκτός από τα Υπόγεια Ρεύματα θα είναι το Blues Bat Bourbon, η Timber and Timbers, το J-Band και η μπάντα υποκατασκευή, όπως λέγεται. Έχουμε περιθώρια ακόμα και μάλιστα έχουμε περιθώρια ακόμα, πιστεύουμε, και στις νεανικές συμμετοχές. Δηλαδή, πέραν από τους επαγγελματίες καλλιτέχνες, να συμμετάσχουν και τοπικά σχήματα, τα οποία ούτως ή άλλως, σαν Ορεστιάδα, σαν Βόρειος Εύρος, έχουμε την κουλτούρα της μουσικής και είναι ένα πάρα πολύ καλό θετικό στοιχείο αυτό. Το ξέρουμε και από τις συμμετοχές στη ΔΚΕΠΟ, το ξέρουμε γενικότερα από τα σχήματα τα οποία σε όλες τις κατηγορίες, από δημοτικό μέχρι ροκ που υπάρχουν και τζαζ στην πόλη μας. Αυτό θα είναι το οποίο θα αναμένουμε. Μέσα σε 10 μέρες όμως θα το ολοκληρώσουμε ούτως ή άλλως, θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί μόνο αυτή η αναμονή είναι, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και θα το ανακοινώσουμε. Όπως έχουμε πει, είναι 2 και 3 του μηνός, Σάββατο 2 Ιουλίου και Κυριακή 3 Ιουλίου. Απόγευμα θα ξεκινάμε γύρω στις 7.30 μέχρι τις 11.30. 3 και 3 σχήματα, όπως σας είπα, είναι προγραμματισμένα, εκτός αν προκύψουν και νεανικά, τα οποία τα περιμένουμε. Επίσης, με πολύ μεγάλη χαρά, αν υπάρχουν, να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο. Πιστεύουμε ότι θεσμοί, όπως και η Λευκή Νύχτα έμειναν, και αυτό να μείνει, και ότι γίνεται καλό είναι, πρέπει να βοηθάει δηλαδή να έχουμε και επισκεψιμότητα. Με χαρά ακούσαμε ότι φέτος θα δουλέψει και ο Άρδας, πάρα πολύ καλό στοιχείο. Και λόγω της δουλειάς μου, πολλοί κόσμος έρχεται και μου λέει, ήμουν και εγώ στον Άρδα. Καταλαβαίνετε ότι τη βαρύτητα που έχουν δηλαδή οι θεσμοί, εκτός από την πολιτιστικό αποτύπωμα που έχουν και εμπορικό αποτύπωμα. Έχουμε επισκεψιμότητα από εκεί που δεν την είχαμε, από κάπου. Δεν είμαστε τουριστικός προορισμός όπως είναι η υπόλοιπη Ελλάδα, σχεδόν ολόκληρη. Εμείς έχουμε αυτό το χαρακτήρα και πρέπει να τον μεγιστοποιήσουμε και να τον εμβαθύνουμε. Επειδή υπάρχουν πολλά σχήματα μαθητικά, ορχήστρες, μπάντς κτλ.
Αυτές μπορούν να συμμετέχουν, υπάρχει όριο ηλικιακό? Δεν υπάρχει όριο ηλικιακό. Υπάρχει το μέλη της επικοινωνίας να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μας ενημερώσουν τι ακριβώς παίζουν, να γίνει μια εκτίμηση με τους συνεργάτες και από εκεί πέρα ανοιχτά είναι όλα. Αυτό γίνεται, ξεκινάμε για τον κόσμο μας και για όλους. Έτσι. Δεν είναι μόνο επαγγελματίας μουσική, όπως σας είπα, είναι και αυτό. Έτσι λειτουργήσε και ο Άρδας. Η πρώτη συνάντηση του Άρδα ήμασταν οι περισσότεροι ευρύτικα σχήματα. Γιατί εγώ το θυμάμαι. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο κάνουμε και τώρα όσον αφορά την εκκίνησή του. Βεβαίως και περιμένουμε mail όσα σχήματα υπάρχουν. Ήδη το έχουμε ανακοινώσει. Όσοι το μάθανε, με την ευκαιρία θα περιμένουμε. Στο Μοναστήρι Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στη Νέα Βίσα και αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα του Δήμου Ορεστιάδας, θα πάμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Βρισκόμαστε στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα. Καθολικό, ως γνωστόν, ονομάζεται το κεντρικός ναός ενός μοναστηριού. Στον ίδιο χώρο και πέριξ αυτού βρίσκεται βέβαια το παλιό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, αιτία όλων των γενόμενων σήμερα σε αυτόν τον χώρο. Ένα ιστορικό εκκλησάκι γνωστό σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Εύρου, όπου η Αγία Παρασκευή με τη χάρη της επισκίασε τούτον τον τόπο, αξίωσε τους παλαιότερους να βρουν την εικόνα της, καθυπόδειξη δική της, και με την έβρεση της εικόνας και την ανάβληση του αγιάσματος εδώ, να γίνει ένας πόλος έλξης πιστών από πολλά χρόνια πριν. Τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής το 2011 συγκεκριμένα, και μαζί με το όνομα της Αγίας Παρασκευής προσθέσαμε και το όνομα της Αγίας Σκέπης, αυτό της υπεραγίας Θεοτόκου δηλαδή, η οποία εδώ σκέπη, φρουρός και προστάτης των ελληνικών συνόρων απέναντι από την Αδριανούπολη, θα σκέπει, θα φρουρεί μαζί με όλους τους Αγίους και ιδιαίτερα την Αγία Παρασκευή, την οποία ευλαβούμαστε και τιμούμε εδώ, να σκέπει και να φυλάτει όχι μόνο την εδώ περιοχή, ολόκληρη τη χώρα και πανταχού τον ελληνισμό. Το μοναστήρι μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί έτσι, η επισκεψιμότητα, άνθρωποι και από την Νότια Ελλάδα, θυμάμαι το μακρινότερο γκρουπ ήταν από την Κόρινθο που ήρθαν και μας επισκέφθηκαν. Είναι η πρόσβαση του εύκολη σχετικά για να πέρθει κανείς, περνάει από την Κομόπολη της Νέας Βίσσας, ασφαλτοστρωμένος ο δρόμος μέχρι και εδώ πάνω, παρότι βρισκόμαστε ελάχιστα μέτρα από την ελληνοτουρκική μεθόριο μαζί με τα ελληνικά φυλάκια
και απέναντι στην μεγαλούπολη της Αδριανούπολης που οι ήχοι και οι μυρωδιές έρχονται μέχρι εδώ. Στο μοναστήρι μας κάποιος, όπως είπαμε, είναι καινούργιο μοναστήρι. Αυτό που έχει να δει και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η απεικόνηση του θαύματος της Ευρέσεως της εικόνας της Αγίας Παρασκευής. Η εικόνα της Αγίας Σκέπης, η οποία, όπως προείπαμε, είναι η προστάτηδα και η φρουρός των συνόρων, που εικονίζεται όρθια να βρίσκεται στα σύνορα, στα μοναδικά χερσαία σύνορα της ελληνοτουρκικής Μεθορίου. Το παλιό μας εκκλησάκι, το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, συνδεδεμένο με χιλιάδες προσευχές, χιλιάδες αναμνήσεις των κατοίκων της Νέας Βίσσας και της ευρύτερης περιοχής. Το αγίασμα που υπάρχει κάτω, βέβαια, όπου εκεί σύμφωνα με την παράδοση βρέθηκε η εικόνα. Και τελευταία, εδώ και ένα χρόνο, υπάρχει και το παρεκκλήσιο των νέων οσίων του 20ου αιώνα, δηλαδή του Αγίου Παϊσίου και όλων εκείνων των νέων οσίων γερόντων, οι οποίοι με την υπομονή τους, με την άσκησή τους άθλησαν και ο Θεός τους χάρισε τον Στέφανο της Αγιότητος, όπου δωρεά ευλαβούς οικογενείες. Μας έχει δωρήσει εδώ το παρεκκλήσιο αυτό ως ενίσχυση, και πάλι επαναλαμβάνω, των ακριτών φρουρών της πατρίδας μας, των εντοπίων δηλαδή κυρίως, αλλά και των στρατιωτικών και των αστυνομικών που υπηρετούν στην περιοχή μας.